πω, άκου, Παναγιά μου, Παναγιά μου. Έλα ρε Creepy, πιάσε κάτι καλό να τις κάνουμε καντάδα, κάτι ρομαντικό ρε. Ρομαντικό, ε. Θέλεις να σου βάλω μήπως τρίτο πρόγραμμα να ακούσουμε το Ave Maria. Ave Maria. Κούφτο ρε εσύ. Πάντως εγώ στο λέω ρε, οι γυναίκες σήμερα γουστάρουνε διπλοπενιά. Να πιάσω μια διπλοπενιά. Πιάσε. Ναι, κάτσε. Έλα. Αυτό είναι. Όρμα της, αγόρι μου, όρμα της, πάνω της. Ω, εσείς. Ω, εγώ. Τι τύχη, Θεέ μου. Ποτέ μου δεν περίμενα ότι σε αυτό το νυχτερινό μου περίπατο θα ξεπροβάλλατε μπροστά μου σαν οπτασία, σαν γοργόνα που θέλει να βγει στον αφρό της θάλασσας για να με πλησιάσει. Συγγνώμη, η γοργόνα είμαι εγώ. Ω, ναι. Και ο αφρός της θάλασσας είναι το μπαλκόνι εδώ. Ω, ναι. Τότε η γοργόνα θα μείνει στον αφρό. Τότε κι εγώ θα γίνω Ρωμαίος. Και θα σκαρφαλώσω στο μπαλκόνι σας. Τι κάνετε? Σκαρφαλώνω. Τρελαθήκατε? Αν περάσει κανένας και σας δει, θα δείτε. Κατεβαίνω εγώ. Μην αργείτε. Ω, μα γιατί αργείτε τόσο? Τα δευτερόλεπτα μου φαίνονται χρόνια. Τι χρόνια, αιώνες! Αγάπη μου, ήρθατε! Σιγά, θα σ' ακούσει όλο το νησί. Ω, ναι, με συγχωρείτε. Από την πρώτη στιγμή που σας είδα, άναψε μέσα μου. Ο έρος και το πάθος. Το είπατε, παρακάτω. Ναι, ο έρος και το πάθος. Μην είστε σκληροί μαζί μου. Και μην με διακόπτετε. Αφήστε το θαυμασμό μου να ξεχυλήσει αυτή την υπέροχη βραδιά. Αφήστε τα λόγια μου να κυλήσουν σαν καταράκτης και πείτε μου, ωραία μου κυρία. Δεν αισθάνεστε κι εσείς την καρδιά σας να χτυπά περίεργα? Τούτη τη βραδιά που τα ολόμαυρα μαλλιά σας ταλούζουν οι ηλιαχτίδες του φεγγαριού. Καλώς. Κρατάμε το φεγγάρι, διώχνουμε τις ηλιαχτίδες. Αλλά πείτε μου, ωραία μου κυρία, δεν χτυπάει η καρδιά σας αυτή τη στιγμή που από το στόμα μου βγαίνουν αυτά τα θεία λόγια? Ανοησίες. Λέτε ανοησίες, κύριε Πετράκη. Ανοησίες. Μα εγώ για σας έγινα ποιητής απόψε. Αυτά που σας λέω θα μπορούσε να σας τα πει μόνο ένας ποιητής. Πετράκη. Λοιπόν είσαι ντεμοντέ. Άντε τώρα να κάνεις νανάκια και να βρεις κανένα κοριτσάκι να του αρέσουν τα ποιηματάκια. Με πονέσατε. Να πάρεις ασπιρίνη να σου περάσει. Με την ασπιρίνη δεν περνάω, έρος. Άντε καληνύχτα. Πέρνα γρήγορα στο σχέδιο 2. Ζοριλίκι. Άντε. Γιατί γελάς? Λοιπόν, κοριτσάκι, όλα αυτά τα έκανα για να σπάσω πλάκα. Το ρομάντζο που σου πούλησα το έκανα για να διασκεδάσω με το φίλο μου το γρίπι, έτσι. Αν πώς. Βλέπεις. Μπράβο. Σπουδαίο κατόρθωμα. Έκανα πολύ καλά λοιπόν και σου φέρθηκα όπως σου φέρθηκα. Ήταν ο μόνος τρόπος για να σε δοκιμάσω. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Δεν έχει δηλαδή. Πώς μπορούσα να αντισταθώ στα λόγια σου, στα τόσο όμορφα σου λόγια? Στις ανοησίες. Σταμάτα. Μην ξαναπείς αυτή τη λέξη. Εσύ την είπες. Για να σε δοκιμάσω. Πώς μπορούσε να αντισταθεί μια γυναίκα τόσο ευαίσθητη όπως εγώ στα λόγια σου τα θεία? Άσε τώρα, εγώ είμαι ντεμοντέ να πούμε. Μα σε πείραζα. Με πείραζες, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Μην επιμένεις. Μα γιατί μαρινήσαι. Ήρθες και με λόγια απλά να ξύπνησες ό,τι πιο όμορφο είχα μέσα μου. Και τώρα με αφήνεις. Κοριτσάκι, τώρα με δουλεύεις ή σε δουλεύω? Εσύ τι λες? Εγώ δεν ξέρω, τα έχω χάσει λίγο. Εγώ που δεν τα έχω χάσει, ένα έχω να σου πω. Μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια. Απλώσε το μεσόνυχτη, το γλυκό του δείχτη, πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, ήρθε της αγάπης ώρα, βάλε το κλειδί στη γλυδονιά.
Πάκτροσκη Παρασκευή, παιδιά! Πέτρο, έλα κοντά μας. Παρασκευή σε λίγο. Για απλώστε γεια αυτό σας. Το πανό. Πέτρο, τρεις τρελίες αδικήθηκες με την καλή έννοια, βέβαια. Η Κρήτη είναι μαζί σου, είσαι ταλεντάρα. Ούτε ματιά δεν μου ρίχνεις, ε. Σας ρίχνω τώρα. Σας ρίχνω. Δεν έχω σπάσει το πληθυντικό του Πέτρου. Δεν μπορώ να πω που θα μου πας και δεν μπορώ να ξέρω το αποτέλεσμα. Θα γίνει. Αλλά αν μείνεις που θα μου πας, μπαγιάς θα τον σπάσω το πληθυντικό. Λοιπόν,